ολοκληρώθηκε η διαδικασία, μετήχθη στον εισαγγελέα υπηρεσία ο κατηγορούμενος. Αφέθηκε ελεύθερος, διότι διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση. Ήταν λογικό αυτό να συμβεί, διότι και οι εισαγγελικές αρχές θα πρέπει να διερευνήσουν τα στοιχεία που θα έχουν τη δυνατότητα για το τι έχει συμβεί. Υπάρχει ένας θάνατος από ό,τι έχουμε λάβει γνώση. Λυπούμαστε και δηλώνουμε τη θλίψη μας και από την πλευρά του κατηγορουμένου και από τη δικιά μου. Η εικόνα που έχετε, κύριε Παπαμαστοράκη, είναι ποια? Ήταν δύσκολες καιρικές συνθήκες εκείνη την ώρα. Ένα τροχαίο, εντάξει. Ναι. Ήταν δύσκολες, δυστυχώς ήταν και το σημείο τέτοιο. Ήταν μια κλειστή στροφή. Ο πελάτης μου και αυτό από τις μάρτυρες που υπάρχουν δηλώνουν ότι υπήρχαν κάποιες κατσίκες στον δρόμο, το οποίο αυτό έκανε και το αναγκαστικό φρενάρισμα και την εκτροπή του οχήματός στο αντίθετο ρεύμα. Δηλώνει ότι κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα. Όλα αυτά όμως είναι υποδιερεύνηση. Να πούμε ακριβώς ποια είναι και η δική του αντίδραση στον ένα θάνατο και στην πολύ κρίσιμη κατάσταση που βρίσκεται το μωράκι στο άλλο. Είναι συντετριμμένος ο κατηγορούμενος από την πρώτη στιγμή και χθες το βράδυ που τον είδα και σήμερα. Δεν μπορεί να του συνειδητοποιήσει αυτό που έχει συμβεί και δηλώνει τη θλίψη του.